Είναι μαζί μας η Ελιάνα, η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ καλούς λόγους για κανέναν. Την εκπομπή αυτή τη χρησιμοποιεί για να βγάζει αποθυμένα προφανώς. Όχι, κάνω το απλό κουτσομπολιό που θα έκανα και στην παρέα δεν μου. Είναι απλό, απλά το κάνω μπροστά στην κάμερα. Το έχω αποκωδικοποιήσει. Η Ελένη κάθεται στη μέση και κάνει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, ναι, και μερικές φορές η Ελένη δεν συμφωνεί μαζί μου, τις περισσότερες φορές να ξέρεις. Ναι, πάντα συμφωνεί επειδή εσύ συνήθως κατά κανόνα κατά 105% λες κάτι αρνητικό για κάποιον από ό,τι έχω καταλάβει. Συγχαρητήρια για τα ποσοστά σου. Οπότε εκείνη κάνει μια. Παίρνει έτσι, θέση αμήνη. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλέ δημόσιε σχέσει, ότι έχει αποκτήσει. Φίλοι, ναι, τρομερό. Δηλαδή, ο Κωστόπουλο, α πούμε, φαντάζομαι ότι όταν σε δει, θα έρθει να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει. Σίγουρα, μου χρωστάει. Πώ τον είπε. Πώ τον είπα. Μεσόκοπο, γιατί να δει. Όχι κάποιος... μεσόκοπο, μεσήλικα τον είπα. Α, συγγνώμη, ναι. Α, και το διορθώνει. Το κάνει πιο καλό. Από ένα σημείο και πέρα, το μεσήλικα είναι κομπλιμέντο. Ακριβώ. Δεν τον είπα ακριβώ καμπούρι. Δηλαδή με σύλληκα τον είπα. Είναι αντικειμενικό. Ναι. Είναι αν είσαι κοντός, αν είσαι ψηλός, αν είσαι. Είναι απλά. Πιστεύεις ότι αυτό που βγάζει ο Πέτρος, του... ότι μόλις το δεις, λες να είναι ένας μεσήλικς, δεν λες να ωραίο παλικάρι. Δεν λες έτσι, Ηλιάνα μου. Δεν λες ότι είναι μεσήλικας. Όταν το βλέπεις το πρωί, που έχεις συνηθίσει να βλέπεις κορίτσια δροσερά σαν εσένα. Σταμάτα τώρα γιατί έχεις πει χειρότερα. Γιατί νούκησα. Ηλιάνα τώρα σε μαζί μου, τι βρήκε το δούκησα. Για τη Δούκησα είπα ότι θεωρώ ότι δεν ταιριάζει το dancing. Αυτό. Εντάξει. Κάτι θέλει ένα θετικό σχόλιο. Επιχειρηματολογία όμως. Να ακούσουμε τώρα γιατί είναι στα επιχειρήματα. Έλα, λέγε, λέγε. Και μάλλον θα το συμπληρώσουμε. Εσύ φαντάζομαι θα ήθελε να το συμπληρώσει, αλλά εξυπακούεται. Εμείς θα κάνουμε σαν τη Μενεγάκη. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτά που λες. Εσύ σίγουρα. Πρώτη από όλου συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Ήθελα να πει κάπω ότι ίσω ταιριάζει πολύ στο όλα, φαντάζομαι. Αλλά γεια σα. Στο όλα σίγουρα ταιριάζει, έχει βρει τη θέση τη, είναι κορίτσι του Θεού, έχει στιγματιστεί για πάντα είτε το κορίτσι του Θεού μου είναι τίτλο τιμητικό. Είναι που λένε το κορίτσι του Bond. Εγώ έχω δύο αγόρια. Είναι σαν το κορίτσι του Bond. Ωραία, για πες μου λοιπόν. Όσον αφορά τον dancing, θεωρώ ότι θα σου τέριαζε περισσότερο ένα σοου κοντά στη δική σου προσωπικότητα που είσαι πιο γλυκιά. Είσαι ένα κορίτσι από το χώρο τη μόδα, δροσερό, κάτι σαν α πούμε το next top model. Το dancing είναι ένα σοου το οποίο είναι λίγο όπω. Θα μου επιτρέψετε, λίγο βαρετό. Δηλαδή, βαρετό. Τι εννοώ βαρετό. Σπίτι μας ήρθε για μισό λεπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βλέπω φανατικά. Το βλέπω φανατικά. Και τουιτάρω φανατικά. Αυτό είναι βαρετό. Ναι, γιατί είναι επαναλαμβανόμενο. Γι' αυτό είναι βαρετό. Γιατί βλέπεις το ίδιο act μετά την ίδια κριτική επιτροπή και την ίδια βαθμολογία. Γι' αυτό είναι βαρετό. Αλλά το βλέπω. Και τι θα μπορούσαμε τώρα, μια που ήρθε εδώ να μα τα πει, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε μερικέ ιδέε να ξυπνήσει λίγο και την τάση να βοηθήσει λίγο και η Δούκησα. Δεν χρειάζεται. Ίσως το ίδιο γεγονό ότι η Δούκησα. Το έχει παρακάνει σε πολλές συντηρητικές εμφανίσεις. Όπως άλλοι. Λες και πάει σε μοναστήρι, ναι. Όχι, εμένα οι στιλιστικές επιλογές μου αρέσουν πάρα πολύ τις Δούκησας. Οι τρεις εμφανίσεις που έχεις κάνει είναι εκπληκτικές και οι τρεις. Απλά θεωρώ ότι το dancing, ο λόγος που γίνεται ενδιαφέρον και τελικά το βλέπει όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή είναι φιλανθρωπικό. Για φαντάσου. Το είχα ξεχάσει, αλλά μπράβο του. Πού είναι. Είναι τρομερό επιχείρημα. Οτιδήποτε σφάλμα για να κάνει οτιδήποτε λάθο στην τηλεόραση, λε συγγνώμη, ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αλλά είναι πολύ βασικό. Ξέρετε πόσοι παίρνουν βοήθεια. Μικρή και μεγάλη. Πάμε συνέχεια. Λοιπόν, η Δούκησα είναι πολύ καλή στο dancing. Εγώ θα το πω. Ότι είσαι μια χαρά πάρα πολύ καλή στο ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας. Ωστόσο, αυτό που είπα και ήταν πριν καν σε δω, αν σε είχα δει, μπορεί να έλεγα είναι μια χαρά. Σημαντικό είναι ότι εξέφρασε τη γνώμη σου χωρίς να έχει γνώση. Αυτό σε καταξιώνει σαν δημοσιογράφο. Μα δεν έχω γνώση ακριβώς, όπως κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι άλλωστε. Αλλά δεν είναι ότι δεν είχα γνώση. Είχα εικόνα του τι προσωπικότητα θέλει να βγάλει η Δούκησα προς τα έξω. Συν ότι για τη Δούκησα το ότι υπάρχει προκάτοχος είναι τροχοπέδι για να μπορέσει να κάνει αυτό που χρειάζεται το dancing. Το οποίο είναι λίγο ίδρυκα. Ελία, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Κάποιο δεν πρέπει να τα πάρει ζεστά αυτά τα λαβριά θέματα. Είχατε κλείσει τη Ζέτα Μακρυπούλια για καλεσμένη που την είχατε προχτές και προκειμένου να έρθει τα χώσατε στη Δούκησα. Κάμερα σε σένα. Και εμείς αυτά, εντάξει, τα ξέρουμε.